φωτιά στον ορίζοντα. Άουτς! Κουβάλησες όλο το σιτάρι και ήταν δύσκολο. Πώς νιώθεις? Απλά πονάω. Είσαι πολύ ευαίσθητος. Όλοι εξαρτώμαστε από τις οδιές. Φτωχοί και πλούσιοι, δυνατοί και αδύναμοι. Θα δεις ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Τι στο καλό? Φωτιά. Γρήγορα, η φωτιά μεγαλώνει. Προσέξτε. Γρήγορα. Σβήστε τη φωτιά, όλοι μαζί. Βοηθήστε. Αφεντικό, χάνουμε το χρόνο μας. Αν φύγουμε τώρα, η φωτιά θα καταστρέψει τη σοδιά μας. Είναι αργά, αφεντικό, η καλύβα είναι έτοιμη να πέσει. Όχι. Είσαι καλά? Το αφεντικό μου μπήκε μέσα. Ο ηλίθιος. Προσέξτε. Η καλύβα θα πέσει. Βοηθήστε με. Ευχαριστώ. Αφεντικό, αφεντικό, είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι. Σας ευχαριστούμε, σενιόρ Βέγκα. Του σώσατε τη ζωή. Πού βρίσκεται ο γιος μου? Ο Ντιέγκο είναι εκεί, κύριε. Ντιέγκο, τι κάνεις? Πατέρα, έλα να δεις αυτό. Ίσως εξηγεί την κατάσταση. Προειδοποίηση στους άπλιστους αγρότες. Τώρα επιβλήθηκε η δικαιοσύνη του ουρανού. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε τους αγρότες και μοιράστε τον πλούτο σας εις άξια. Υπογράφουν οι κοινωνικοί επαναστάτες. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που καταστρέφουν τα χωράφια και τις οδιές μας. Είναι λάθος αυτό. Ναι, αν κάψουν όλα τα χωράφια, τότε ποιος θα μπορέσει να βοηθήσει τους φτωχούς, μου λέτε? Κοιτάξτε εκεί. Και όλη φωτιά. Είναι η αποθήκη της εμπορικής εταιρείας της Νότιας Ινδίας. Πρέπει να μάθω ποιος το έκανε. Έπιασε φωτιά το χωρόφι του Λούις και τώρα η αποθήκη της εμπορικής εταιρείας. 10 υποθέσεις σε ένα μήνα. Αχ, μακάρι να ξέρα ποιοι είναι αυτοί. Γίνεται όλο και πιο σοβαρό. Μπερνάρντ, σταμάτα εδώ. Οι τιμές αυξήθηκαν λόγω των πυρκαγιών. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, πρέπει να πληρώσετε. Η καιρή είναι δύσκολη για όλους μας. Μα σας παρακαλώ. Ο επόμενος. Πάρε. Ο επόμενος. Γιατί μόνο ένα? Γιατί τόσο πλήρωσες, μικρέ μου? Πλήρωσα παραπάνω. Άκου, μικρέ, ώρα να πας σπίτι σου. Όχι, άφησέ με. Θα σου δώσουμε παραπάνω την άλλη φορά. Άντε, γεια. Εσύ, είσαι πολύ μεγάλος για να τα βάζεις με μικρά παιδιά. Πες του ότι αν θέλει να αγοράσει τρόφιμα, θα πρέπει να πληρώσει πρώτα. Μα αφού πλήρωσα. Ο κόσμος πεινάει, το σιτάρι σου είναι πάρα πολύ ακριβό. Κάει και η αποθήκη μας, χάσαμε τα πάντα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν δεν το θέλεις, μην το αγοράσεις. Και τώρα δίνε του από εδώ, άντε. Μα... είσαι καλά? Ο πάλι άνθρωπος. Δεν είσαι πολύ δυνατός, έτσι? Είμαι. Ναι, αρέ, για περίμενε λίγο. Τι έπαθες, αγόρι μου? Πεινάω πολύ. Ώστε ο πατέρας σου δούλευε στο χωράφι του Λούις. Σταμάτησε από τη μέρα που έπιασε φωτιά. Δεν ξέρω ποιους νομίζουν ότι βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πάντως όχι τον πατέρα μου. Και τι κάνει τώρα ο πατέρας σου, Μιγγέλ? Δεν έχει σημασία. Κατάλαβα. Μαρία! 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 Δον Βέγκα! Μα τι στο καλό γίνεται εδώ πέρα? Συγγνώμη, Δον Βέγκα! Δεν άντεχα να τα βλέπω να πεινάνε! Εγώ το ζήτησα από τη Μαρία. Είναι τα παιδιά από το χωριό, πατέρα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να πεινάνε, ενώ εμείς έχουμε φαγητό. Ζήτησα από τη Μαρία, λοιπόν, να τα ταΐσει. Κατάλαβα. Γιατί δεν ρωτάμε τον νεαρό καλεσμένο σου αν θέλει να μας κάνει παρέα? Θα έρθεις μέσα? Τι λες, Μιγγέλ? Ωραία ιδέα! Ναι! Όχι, ευχαριστώ. Μα τι σου συμβαίνει, πες μου, δεν πεινάς? Ναι, πεινάω, αλλά ποτέ μου δεν ζήτησα ελεημοσύνη από τους άλλους ανθρώπους. Λυπάμαι πάρα πολύ, Μιγγέλ. Τα πράγματα είναι άσχημα στην πόλη.
Όλα τα αποθέματα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει τίποτα να αγοράσεις και να πουλήσεις και η εμπορική εταιρεία της Νότιας Ινδίας το εκμεταλλεύεται. Αν συνεχιστεί αυτό για πολύ, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Ω Θεέ μου, αυτό είναι φοβερό! Αυτά τα παιδιά είναι χαρούμενα σήμερα, αλλά αύριο θα πεινάνε πάλι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι! Είναι μια αρχή. Δεν έμειναν πολλά, αλλά αρκούν προς το παρόν. Μιγγέλ, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Μιγγέλ! Τι? Ποιος, εγώ? Έχω μια ιδέα που μπορεί να σε βοηθήσει. Θα σου δώσω ψωμί και... και εσύ θα δουλεύεις για μένα. Ναι, βέβαια. Τι πρέπει να κάνω, κύριε Βέγκα? Η ιδέα μου είναι να ψήσω ψωμί και να το μοιράσω στους φτωχούς. Θέλω να πας και να το πεις σε όλους. Λοιπόν, τι λες? Αυτό είναι υπέροχο, Δον Βέγκα. Είσαστε αξιοθαύμαστος. Κατάλαβα. Και θέλω να πεις στον πατέρα σου ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Όχι, αυτό δεν μπορώ να του το ζητήσω. Όχι, δεν μπορώ. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Θα πρέπει να πληρώσουν για το φαγητό τους με κάποιο τρόπο. Συνέχισε να ανεβάζεις τις τιμές. Μάλιστα. Και έλεγξε κάθε άλλη παράδοση σιταριού. Μάλιστα, κύριε. Μιγγέλ! Μιγγέλ, πού ήσουν, άργησες? Πού είναι το φαγητό, ε? Ήταν πολύ ακριβό για να το αγοράσω. Σοβαρά, είσαι ένας άχρηστος. Τι έχεις στο σακούλι, δείξε μου. Δείξε μου τι έχεις. Όχι, είναι δικό μου. Μου μοιάζει με ψωμί, ε? Σε λυπήθηκαν και σου το έδωσαν, ε? Όχι, δούλεψα και το κέρδισα μόνος μου. Δουλεύεις? Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Εγώ θέλω να γίνω καλύτερος. Θέλω να βρω μια δουλειά αντί να ξοδεύουμε τα λίγα λεφτά μας στο ποτό. Ποιος σε ταΐζει νομίζεις, βλαμμένο, ε? Ποιος σε ταΐζει? Σε μισώ! Ο Δον Βέγκα δίνει δωρεάν ψωμί σε όλους! Δωρεάν ψωμί σε όλους! Ψωμί σε όλους! Δωρεάν ψωμί! Πάμε να πάρουμε! Είσαστε όλοι σας ευπρόσδεκτοι! Πάλι εσύ! Ναι, μπορείτε να μου δώσετε! Όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση! Μην ξανάρθεις εδώ! Ελπίζω να μην συνεχιστεί για πολύ αυτό, γιατί θα πρέπει να πιάζω δουλειά σύντομα! Ήρθαμε κατάλληλη στιγμή. Είσαι τέλειος γι' αυτό. Εδώ είσαι, ε? Όπως βλέπεις δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Θα με πληρώσετε για να το κάνω αυτό? Απλά θα σταθείς εκεί και θα κρατήσεις αυτήν εδώ τη βαλίτσα. Όλα αυτά μόνο για να σταθώ εδώ? Ναι. Τι είναι εδώ στα αλήθεια? Παράξενο, αλλά δεν έχει να κάνει με μένα. Φωτιά! Καίγεται η αποθήκη! Δεν το έκανα εγώ! Εσύ, τι κάνεις εκεί? Δεν το έκανα εγώ! Πρόσεχε που πας! Τι είναι αυτό? Όχι πάλι, όχι! Λυπάμαι πολύ. Δεν έχουμε άλλο ψωμί να δώσουμε. Κάει και όλο. Αυτό είναι τρομερό. Ναι, Μιγγέλ. Μάζεψες τόσο πολύ κόσμο. Το παιδί είπε ότι θα μας δώσετε ψωμί εδώ. Δεν έμεινε τίποτα τώρα. Δεν έπρεπε να ξανακούσει αυτό το παιδί. Άντε πάμε. Πάμε σπίτι. Δεν έπρεπε να το εμπιστευτούμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Σίγουρα όλοι πιστεύουν ότι εγώ έλεγα ψέματα, ε? Μην κατηγορείς τον εαυτό σου, Μιγγέλ, αλλά αυτούς που έβαλαν τη φωτιά.
Έλα, μη στεναχωριέσαι τώρα. Αυτό είναι μπαρούτι. Πολύ επαγγελματικό. Hey, Μπερνάρντ, είσαι σίγουρος ότι αυτή η τσάντα έπεσε από τον άντρα? Ναι. Είναι η τσάντα που δώσαμε στο Μιγγέλ για να βάλει το ψωμί του. Ε, μα επιτέλους τι συμβαίνει? Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι συμβαίνει. Ο κόσμος έξω πεινάει. Θέλει βοήθεια. Πρέπει κι εσύ να μειώσεις την τιμή του σταριού. Σε παρακαλώ, Δον Βέγκα. Πουλάμε το σιτάρι στις χαμηλότερες τιμές. Αν τις μειώσουμε κι άλλο, θα χρεοκοπήσουμε. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Λυπάμαι. Κύριε Κάπιταλ. Ναι, λυπόμαστε. Είναι τρομερό. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα σε χαμηλότερη τιμή. Αλλά λόγω αυτών των πυρκαγιών είναι όλα... Η εταιρεία σας είναι η μόνη ελπίδα της πόλης. Σας παρακαλώ, κύριε Κάπιταλ. Δον Βέγκα, ξέρετε πως έχουμε επιχειρήσεις. Και στις επιχειρήσεις επιβιώνει μόνο ο δυνατότερος. Πατέρα, γιατί να μην αγοράσουμε το σιτάρι που πουλήσαμε τις προάλλες? Σίγουρα θα είναι μια βοήθεια αυτό. Δεν έχει φύγει αυτό το πλοίο ήδη, γέ μου. Κανένα πρόβλημα. Σίγουρα μπορώ να το προλάβω, πατέρα. Όχι, θα πάω εγώ. Πρέπει να τους εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Κάπιταλ, πρέπει να φύγω τώρα, αλλά θα συζητήσουμε περισσότερο όταν επιστρέψω. Αντίο. Γεια σας. Θα τακτοποιήσεις αυτό το θέμα, Μάρκος? Φυσικά, κύριε. Τι λέτε? Γύρισα. Μιγγέλ, πέρασε! Α, μα πού τα βρήκες όλα αυτά? Δούλεψα σκληρά και πληρώθηκα. Μπορώ να δουλέψω κι εγώ αν το θέλω, γέ μου. Πατέρα! Έλα, ας φάμε! Δεν έκανες κάτι κακό έτσι, πατέρα? Όχι, όχι βέβαια, τίποτα δεν έκανα. Ούτε κι εγώ πιστεύω πως έκανες. Ίσως τα πράγματα να γίνουν καλύτερα τώρα. Ίσως. Γιατί μπαίνετε έτσι στο σπίτι μου? Ποιοι νομίζετε ότι είσαστε? Δεν έχετε το δικαίωμα. Συλλαμβάνωσε, Νικολάς. Όχι, αφήστε τον πατέρα μου, αφήστε τον. Μην ανακατεύεσαι εσύ, μικρέ. Σε είδε ένας μάρτυρας την ώρα που έβαζες φωτιά στην αποθήκη των Βέγκα. Η περιγραφή του ταιριάζει απόλυτα σε σένα. Πάμε ήσυχα. Δεν το έκανα. Πατέρα! Το ορκίζομαι. Γιατί φέρθηκες τόσο ανόητα, βλάκα, βλάκα! Πάλι μόνο σου μιλάς, Μιγγέλ! Γεια σου, Μπερνάρντ. Μιλούσα για τον πατέρα μου. Είναι πολύ ανόητος. Το πιστεύεις αυτό στα αλήθεια? Πιστεύεις πως έκανε ο πατέρας σου αυτό το έγκλημα? Εγώ δεν ξέρω. Πριν αποφασίσεις καλά, πρέπει να το ερευνήσεις. Ναι, μιλάς σοβαρά. Μπορούμε να μάθουμε? Μπορούμε να προσπαθήσουμε. Έλα! Άντε, δεν θα καθίσουμε εδώ πέρα όλο το βράδυ? Δεν το έκανα. Δεν ήμουν εγώ. Δεν ήμουν εγώ, σας λέω! Έλα, δεν ήμουν εγώ! Σώσου! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τι ήταν αυτή? Είναι η άμαξα που πήρε τον πατέρα μου! Πού είμαι? Πού είμαι? Α!
παρατρίχα. Το λιμάνι. Αυτή είναι! Εκεί πέρα είναι η άμαξα. Πάμε! Πάμε! Μυρίζει πετρέλαιο. Ποιος είναι εκεί? Ποιος είναι εκεί? Α, εσύ! Τι κάνεις εδώ? Εσύ είσαι. Δεν καταλαβαίνω. Έπρεπε να σε είχαν συλλάβει πριν από ώρες. Κατάλαβα. Εσύ τα έκανες όλα. Ακριβώς. Πιάστε τον! Πιάστε τον, Ηλίθι! Πιάστε τον! Δώσ' του! Δώσ' του! Άργησες. Συγγνώμη, κύριε Μάρκος. Λοιπόν, βλέπω ότι έκανες πολύ καλή δουλειά, Νίκολας. Και τι θα γίνει τώρα? Αυτό το πλοίο μεταφέρει το τελευταίο σιτάρι των Βέγκ και απόψε θα του βάλουμε φωτιά. Θα κάψουμε και σένα. Έτσι θα γλιτώσουμε χρόνο. Εύχομαι να καείτε στην κόλαση. Ίσως το φέρω στην κηδεία σου μια θλιβερή ανάμνηση. Ώστε εσείς βάλατε όλες αυτές τις φωτιές, Ναι, και αυτό το πλοίο είναι γεμάτο με πετρέλαιο. Θα καεί καλά. Κοίτα. Κατάλαβα. Φαίνεται πως κάποιος είναι εκεί πέρα. Μπορεί να έχουν εκεί μέσα τον πατέρα μου. Φέραμε μαζί και έναν παλιό σου φίλο. Παλιό φίλο? Αυτό είναι αυτό. Αυτό ξεκίνησε τη φωτιά. Και τώρα το ίδιο θα κάνουμε. Κύριε. Συγγνώμη, μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι? Εξαρτάται, μικρέ. Πατέρα! Γιατί ήρθες εδώ πέρα? Φαίνεται τώρα πως θα έχεις και παρέα, Δεν είναι και άσχημα. Έχε γεια. Όχι τόσο γρήγορα. Αυτός είναι! Λοιπόν, Ζωρό, βάζετε φωτιά στις αποθήκες και στα τρόφιμα των ανθρώπων για να βγάζετε λεφτά. Αυτό δεν το συγχωρεί ο Ζωρό. Πιάστε τον! Εμπρός, πιάστε τον! Είστε όλοι σας καλά? Φοβερό! Μας ελευθέρωσε! Ας παλέψουμε με τη φωτιά τώρα. Στην έφερα αυτή τη φορά. Για να μάθεις. Τι έχεις να πεις τώρα? Τα κατάφερα, Μιγγέλ. Σε ευχαριστώ. Μου έσωσες τη ζωή. Όχι, εσύ μας έσωσες τη ζωή. Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είσαι γενναίος άντρας και πολύ καλός πατέρας για τον Μιγγέλ. Θα το θυμάμαι. Πατέρα! Ναι, Μιγγέλ! Νίκολας! Hey, Γκονζάλες! Εδώ είναι αυτή που ψάχνεις! Hey, τι κάνεις στο πλοίο μου? Είναι ιδιωτική περιουσία! Κύριε Βέγκα, αυτός είναι ο πατέρας μου! Αντίο, Μπερνάρτ! Αντίο! Αντίο! Ο Μιγγέλ και ο πατέρας του τα πάνε μια χαρά. Ίσως! Είδες, σου είπα ότι το έχω μέσα μου! Ναι, ήσουν υπέροχος, μπαμπά! Ίσως μπορώ να γίνω ένας νέος Ζωρό! Ha 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 ha
Όταν ένας γιατρός γίνεται αλκοολικός, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Λόγω του αλκοολισμού, ο γιατρός κλείνει μοχθηρές συμφωνίες. Και σίγουρα κάποιος έχει ύποπτα κίνητρα για να θέλει να δυσφημίσει τον τοπικό γιατρό. Ο ήρωας με τη μάσκα αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη και στην επόμενη περιπέτειά του έχει πολύ δύσκολη δουλειά. Μάθετε αν θα τα καταφέρει στο επόμενο συναρπαστικό επεισόδιο του Ζωρό! Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Κατερίνα Γκύργης, Αυγερινός Σουλόπουλος, Αλέξανδρος Πετρίδης, Πάνος Ρεντούμης, Σπύρος Μπιμπίλας. Σκηνοθετική επιμέλεια, Σπύρος Μπιμπίλας. Ηχοληψία, Άγγελος Λιανός. Ρεμίξ, Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της οπτικοακουστικής.